Νίνα Πουλικάκου, αν θα της γινόταν μία πρόταση να συμμετέχει σε ένα reality. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά πλέον, από το Real Housewives, εντάξει, μέχρι το Dancing with the Stars, δεν ξέρω εγώ, Just the Two of Us και όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Θα συμμετείχε για να αυξήσει μέσα σε πιο γρήγορο ρυθμό την αναγνωρισιμότητα στο ευρύ κοινό, ακόμα και στο παιδάκι το οποίο ακούει το Ρουβά, τη Βανδύ και τη Βύση. Τι κακό. Πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης για σένα για να θεωρείται ότι είναι πάρα πολύ σίγουρος για τον εαυτό του πριν βγει από εκεί. Από εκεί δεν βγαίνει. Ναι. Από εκεί βγαίνει. Εντάξει, καλά το θυμάμαι γιατί ήμουν και λίγο πιωμένος, καταλαβαίνεις. Ήμουν λίγο ντέφι. Και το ντέφι ξέρεις, δεν στέκεται και πότε πάει και δεν πάει. Λοιπόν, τι πρέπει να έχει ένας καλλιτέχνης για να βγει λοιπόν από εκεί. Καταλαβαίνεις, είναι. Και επειδή το έχει, γι' αυτό φοράει μεταξωτό. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω τώρα, δεν μπορώ να το εξηγήσω όλο. Συνήθως προσπαθώ να φοράω χρωματιστά ρούχα και λεπτά υφάσματα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Ποιο είναι το καλύτερο σημείο σου πάνω, σε σένα? Α, δεν ξέρω, αυτό το κρίνει ο κόσμος. Κάτσε, ρε παιδί μου, εντάξει, ο κόσμος κρίνει. Άσε τώρα, μη σου πω εγώ τι κρίνει ο κόσμος. Τώρα δεν γίνεται. Δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, εσύ κοιτάζεις τον καθρέφτη. Τι πιστεύεις ότι είναι το πιο, ποιο είναι το πιο δυνατό σημείο πάνω στη Ρωμίνα? Εσύ θα το δείξεις όμως. Πες ότι τραγουδάς, εδώ σε καλό να μου βγει σε καλό. Και κάθομαι εγώ από κάτω. Εντάξει, άμα κάθομαι εγώ από κάτω, τα παίζει κανονικά. Αυτό εντάξει, το έχουμε ξαναπεί. Α πούμε ότι είναι κάποιο άλλο, εν πάση περιπτώσει. Και κάθεται εκεί πέρα λοιπόν, στο πρώτο τραπέζι και γουστάρει. Σ' αρέσει, ρε παιδί μου. Υπάρχει κρίση ή όλο αυτό είναι φαινομενικό και λίγο τηλεοπτικό? Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει πραγματική κρίση και πρέπει να το καταλάβουμε όλοι μας. Αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε κλατζέδες και πιστεύω ότι πρέπει να διασκεδάζουμε γιατί έτσι θα ανεβούμε πιο πολύ ψυχολογικά και θα ξεπεράσουμε για την κρίση. Και τι σε ανεβάζει σε ένα ψυχολογικά πάρα πολύ γρήγορα? Δηλαδή, τώρα πες ότι είσαι πολύ down. Σε παίρνω και μου λες, Αλεξανδρούλη μου, δεν είμαι καλά, είμαι κάπως κτλ. Με τι μπορείς να αλλάξεις αμέσως τη διάθεσή σου? Οπότε κάθε μέρα, επειδή σε αυτό το μαγαζί της κάνει ο κόσμος, σκριοκοτάει και πετάει λουλούδια και χορεύει, κάθε μέρα είσαι μια χαρά. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας. Να πούμε στους φίλους μας, είδαν από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο, ότι εδώ Λεωφόρος Συγκρού 201, 1000. Άμα θες να το θυμηθείς, θα θυμάσαι τη Ρωμίνα, τα χίλια είναι χίλια. Και βεβαίως κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, το θυμάμαι καλά. Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο σας περιμένουμε εδώ, στο χίλια. Για έλατε παρακαλώ. Εγώ δεν έχω να πω τώρα τίποτα άλλο, μετά από αυτό το κλείσιμο. Φιλιά πολλά. Γεια σας.